Καλημέρα, 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 τι κάνετε, πώς μου είστε, καλώς ήρθατε και στο σημερινό βλογκάκι μας. Έχει πάρα πολύ ωραία μέρα, έχει σταματήσει ο αέρας. Είναι η μέρα που θα πλύνω τα μπαλκόνια μου για άλλη μια φορά, γιατί γίνεται ο χαμός. Το μαλλί είναι λουσμένο από χτες, είναι λίγο κάπως έτσι. Θα το φτιάξω το βράδυ και θα πάμε στην αδερφή μου να φάμε. Είχε έρθει η μαμά μου πριν από λίγο, πίναμε καφεδάκι. Τώρα θα φτιάξω και ένα πρωινό να φάω, να πάρω δυνάμεις. Σήμερα το μενού έχει ομελέτες ή τα αγόρια. Ομελέτα γιατί η κόρη μου, γιατί από ό,τι καταλάβατε σταμάτησε να νηστεύει το παιδί. Νιώθει ατονία, νιώθει ατονία. Και θα σταμάτησε να νηστεύει και καλά έκανε, εννοείται. Λοιπόν, και θα τη φτιάξω ομελέτα με μανιτάρια, αυγά με μανιτάρια. Εγώ τώρα θα φάω γάλα με δημητριακά, γάλα με γάλα με δημητριακά, γιατί θα φάω το βράδυ στην αδερφή μου. Μου πήρε μπιφτέκια λαχανικών. Εκείνοι θα φάνε τα αρνάκια τους και τα μπριζολάκια τους. Τώρα θα ξεκινήσω με τα μπαλκόνια, να τα πλύνω για πολλωστή φορά. Μετά θα συνεχίσω με σκούπισμα, ξεσκόνισμα, σφουγγάρισμα. Το μπάνιο πάνω το έχω κάνει. Θα κάνω και το μικρό, να κάνω συμμαζέματα. Σεντόνια έχω αλλάξει. Και μετά, μάλλον αύριο, όχι, μπορεί μετά να σιδερώσω. Θα δω, θέλω να σιδερώσω. Σούπερ μάρκετ πήγαμε, είμαστε μια χαρά. Μπορώ να ταχτώ να πάρω κάποια πραγματάκια που χρειάζομαι. Και αύριο θα καθαρίσω συζυγωστή ταράτσα, να πλύνει το χαλί της κουζίνας και το χαλάκι της κόρης μου, να φύγει και αυτό, και θα ξεκινήσω τη γενική καθαριότητα, τείχους και τα σχετικά, στον τρίτο όροφο. Πάω να φάω κάτι, θα φάω φρυγανιές μου, έχει τις φρυγανιές με έτσι ελάχιστο βούτυρο, κανονικά χωρίς βούτυρο, λόγω της το είπα, να ξέρετε. Είναι με ελάχιστο έτσι βουτυράκι και μαρμελάδα ή μέλι, αυτό. Άρα πάω να φάω να με κρατήσει λίγο και θα τα πούμε στη συνέχεια.
διάλειμμα, έφαγα μια μπανάνα γιατί πίνασα. Πίνω και ένα καφεδάκι. Και αυτά είναι πίσω, να τα τακτοποιήσω, να τα βάλω στη θέση τους, είναι καθαρά. Θέλω να μαζέψω λίγο τον οροχήτη. Τέλειωσα με όλα τα μπαλκόνια, τα σαπούνισα, γινόταν ο χαμός έξω, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή φτάνει πλέον με αυτή τη σκόνη. Και τη γύρι, αλλά πιο πολύ σκόνη με αυτόν τον αέρα που είχε αυτές τις τελευταίες μέρες, ήταν ο πανικός. Τέλος πάντων, τα καθάρισα, τα πλύνα. Και τώρα θέλω να τηγανίσω λίγες πατάτες της μικρής για να φάει για μεσημέρι, γιατί διαβάζει πάνω. Και τώρα που θα κατέβει κάτω για να φάει, θα πάω εγώ πάνω να σκουπίσω, να σφουγγαρίσω. Μάλλον να σκουπίσω, να ξεσκονίσω και να σφουγγαρίσω. Αυτή θα είναι η σειρά. Να πλώσω και ένα πλυντήριο ρούχα, να βάλω όλο ένα. Και αφού θα ανέβει πάνω, θα συνεχίσω με τα κάτω. Και θα τελειώσω με τις δουλειές. Τα απογευματάκια βέβαια, κατά τις 5 ώρες θα τελειώσω. Δεν βλέπω να τελειώνω σήμερα. Έτσι πως πάει. Τέλος πάντων, έχω και σίδερο. Αλλά δεν ξέρω πότε θα σιδερώσω. Θα δω. Πάντως να μπει λίγο σε μία σειρά το σπίτι, γιατί και αυτές τις μέρες συνέχεια έλειπα, δεν έχω κάνει και πολλές δουλειές. Αλλά γενικότερα και με τη σκόνη γίνεται ο πανικός μέσα στο σπίτι. Εντάξει, περπατάς και τρίζουν τα πατώματα που λένε. Όχι από την καθαριότητα, από τη σκόνη. Αυτά λοιπόν, σας κλείνω. Πάω να συμμαζέψω λίγο την κουζίνα μου. Ναι. Και να βάλω να φτιάξω τις μικρές να φάει για να συνεχίσει το διάβασμα του κοριτσάκι μου και αυτό. Λοιπόν, σας κλείνω, τα λέω μετά. Εδώ τώρα θέλω να ρίξω ένα σκουπισματάκι. Λουλουδάκι είναι αυτό. Φιλαράκι. Και άλλο φιλαράκι. Να βάλω λίγο και τη γλάστρα έξω, να τυποτίσω και αυτή. Έχω μαζέψει και την κουζίνα. Είμαστε ok. Θέλω μόνο να τηγανίσω πατάτες, να φτιάξω δύο μελέτες.
Και μετά να σκουπίσω και να σφουγγαρίσω εδώ και ξεμπέρδεψα για σήμερα. Και θέλω να πεταχτώ να πάρω και ένα δώρο τον ύψιού μου. Ελπίζω να προλάβω. Όχι, θα προλάβω. Εντάξει, σε καμιά ώρα θα έχω τελειώσει. Δεν είναι κάτι αυτό τώρα. Ένα σκουπισματάκι έτσι στα γρήγορα και ένα σφουγγάρισμα και ένα ξεσκόνισμα. Έτσι στα γρήγορα, ρε παιδί μου. Μπαμπαμ. Τέλος πάντων, και να φύγω, να πάω να πάρω το δώρο και μετά θα έρθω να κάνω ένα μπάνιο, να χαλαρώσω. Να ετοιμαστώ για τη βόλτα μας το βράδυ. Θα πάμε στην αδερφή μου για φαγητό. Και αύριο θέλω να πιάσω να σιδερώσω, γιατί δεν νομίζω να σιδερώσω σήμερα. Αυτό το σίδερο πηγαίνει και έρχεται. Τέλος πάντων. Θέλω αύριο να σιδερώσω. Τι να κάνω, Κυριακή, αλλά πρέπει να γίνουν, γιατί άμα εργάζεσαι, μόνο σε αυτό το κύριο μπορεί να κάνει δουλειές. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Μακάρι να μπορούσα να κάνω καθημερινές τα πάντα και να κάθομαι σε αυτό το κύριο, θα ήταν το ιδανικότερο. Πιστέψτε με. Το ξέρετε κι εσείς, αλλά δεν γίνεται. Και πρέπει να πλύνει και ο άντρας μου το χαλί την Κυριακή. Ελπίζω να έχει καλό καιρό, γιατί και εκείνος μόνο Κυριακή μπορεί. Άρα πρέπει να τα κάνουμε τότε όλα αυτά. Άρα πάω να κόψω τις πατατούλες, να φτιάξω τις ομελετούλες, να φάνε τα αγόρια, γιατί ακόμα είναι 4 και 20 και δουλεύουν και αυτά ασταμάτητα. Να έχουν φαγητό να φάνε και να συνεχίσω και εγώ τις δουλίτσες μου και θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλειωσα με το σκούπισμα. Τώρα μου έχει μείνει το σφουγγάρισμα και το ξεσκόνισμα. Έχω βάλει τις ομελέτες. Εδώ τη γανίζω, αυτή είναι του άντρα μου, του γιού μου, τι θέλουμε. Και αυτή εδώ είναι ήδη κυπημένα τα αυγά με λίγο γάλα, λατάκι. Και ο καφές μου. Θα φτιάξω και μια σαλάτα έτσι μικρή. Και αυτά. Άρα πάω τώρα να φτιάξω τις ομελέτες πρώτα να φύγουν και να πιάσω να ξεσκονίσω και να σφουγγαρίσω. Πριν από λίγο γύρισα και πήγα και λίγο από το σούπερ, πήρα την μπλούζα του ανιψιού μου για τα γενέθλιά του, θα πάμε σήμερα στο σπίτι της αδερφής μου, και πήρα πανάκια, αυτά εδώ που είναι τύπου Swiffer. Δεν πήρα πολλά, είχα ψωνίσει μία Pepsi Zero. Αυτά εδώ για τις σακούλες, αυτά εδώ για τα χαλιά, τα υπόλοιπα που είναι για πλύσιμο, μπύρες, άλλο ένα υποδοστάσει και λίγες πατάτες, αυτά πήρα. Από δουλειές έχω κάνει τα πάντα, έχω ξεμπερδέψει, αλλά είχε πάρα πολύ ζεστή έξω, κάνει πάρα πολύ ζεστή έξω. Το μόνο που θέλω να πάω να απλώσω ένα πλυντήριο και ξεμπέρδεψα, να μαζέψω και λίγο την κουζίνα που φάγανε, από άλλες δουλειές δεν έχω, τέλος για σήμερα. Αύριο βλέπουμε. Θα πάω να χαλαρώσω λίγο και το βράδυ θα πάμε στην αδερφή μου. Θα σας πάρω για εκεί μαζί. Άρα τα λέμε στη συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς μου είστε. Καλώς ήρθατε και στο σημερινό βλογκάκι, στη συνέχεια από το προηγούμενο, από χτες. Σήμερα είναι Κυριακή, το μαλλί λίγο πετάει, αλλά δεν πειράζει, θα στρώσει. Χθες είχαμε πάει στην αδερφή μου, είχε γενέθλια ο νηψιός μου, έκλεισε τα 21. Με το χαιρόμαστε το παλικάρι μας. Και πέρασαμε πάρα πολύ όμορφα, φάγαμε, εγώ ήταν η νηστίσιμά μου βέβαια. 500 κρέατα εκεί, χαμός, εγώ εκεί. Νηστεία. Τέλος πάντων, σήμερα έχει μια πανέμορφη μέρα, ακόμα μια πανέμορφη μέρα. Δεν φυσάει, αυτό είναι καλό, γιατί τα μπαλκονάκια μου παραμένουν καθαρά και χαίρομαι γι' αυτό. Ο σύζυγος τώρα ανέβηκε στη ταράτσα, θα πλύνει όλη τη ταράτσα πρώτα και μετά θα πλύνει το χαλί της κουζίνας και το χαλάκι της κόρης μου, να στεγνώσουνε, να τα διπλώσουμε και αυτά αύριο. Και εγώ θα ξεκινήσω τώρα με τα δωμάτια, μαζέματα, κρεβάτια, τα σχετικά, η κόρη μου γράφει διαγώνισμα, να μαζευτώ γενικότερα πάνω και να πάω μετά να σιδερώσω, πρώτα να φύγει το σίδερο, και αν είμαι καλά, θα κάνω και τον τρίτο όροφο να ξεκινήσω τείχους και τα σχετικά αλλιώς από αύριο. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο. Έχω ξεκινήσει και έχω διπλώσει ρούχα, αρκετά τα τακτοποίηση. Αυτά είναι για σίδερο, ξεκινά τώρα. Να πατήσω και το κουμπάκι μου για να μην χάνουμε χρόνο. Ωραία. Και αυτά είναι άπλυτα, θα τα ανεβάσω πάνω, έχω αδειάσει αυτό το καλάθι. Το μπάνιο είναι μια χαρά. Το δωμάτιο είναι μια χαρά. Η καρέκλα της τραπεζαρίας ήρθε εδώ γιατί βολεύει την κόρη μου. Μέχρι να πάρουμε μια καινούρια, το μπάνιο μια χαρά, το δωμάτιο μια χαρά και εδώ όλα καλά. Η καρέκλα της κόρης μου παραμένει εδώ και πάμε πάνω. Τελικά πέταλαμε τα χαλιά εδώ, γιατί αυτό είναι τεράστιο χαλί, φανταστείτε, ήδη βρίσκει πάνω και στην αποθηκούλα δεν χωράγε, έσπαγε και λέω κρίμα το χαλί, θα χαλάσει
Και πάω στον άντρα μου, τα φέρουμε όλα εδώ. Τώρα έχω βάλει πλυντήριο. Και ο σύζυγος πλένει το χαλί. Με το σίδερο, ξεμπέρδεψα, έχω σκάσει, όπως βλέπετε. Και είπαμε να εκμεταλλευτούμε την μέρα, είναι πάρα πολύ ωραία, πάμε για καφεδάκι. Άρα πάω να αλλάξω, να ετοιμαστώ, θα τα πούμε από εκεί. Μόλις γυρίσαμε από την καφετέρια και ετοιμάζομαι να βάλω φαγητό, είναι 2 η ώρα, καθυστερήσαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον οι δουλειές μας τελειώσανε για σήμερα. Πάω να βάλω το κρέας στο φούρνο και τα πιστελαχανικά, χτυπάνε τα κουδούνια, χαμός. Και μετά το μικρό διάλειμμα. Λοιπόν, θα φτιάξω εγώ εδώ τα πιστελαχανικά μου, εδώ θα βάλω τα κρέατα. Θα τα συνοδεύσω με σαλάτα. Γενικότερα σαλάτα θα φτιάξω έτσι κι αλλιώς. Και θα βάλω και πατάτες τηγανιτές να φάνε οι υπόλοιποι. Αυτά και έτσι θα χαλαρώσουμε. Ο σύζυγος πλένει και την πιλωτή κάτω. Εγώ πάω να τακτοποιήσω λίγο τα ρούχα τα συντερωμένα στις θέσεις τους, στις βλάπες. Ο νηψιός μου κάτω φωνάζει. Είμαστε εδώ για να είμαστε. Χαμός. Λοιπόν, άρα θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε να μαγειρέψω. Είναι απογευματάκι και τώρα θα φτιάξω ένα καφέ να πιω. Δεν σας έδειξα που έχουμε κρεμάσει τα πουλάκια μας. Σου αλλάξαμε θέση, σου αλλάξαμε μπαλκόνι. Εδώ είναι το πίσω μπαλκόνι. Να τα. Ναι. Θέλει να πάρουμε και δύο σακουλίτσες για κάτω εδώ στα κλουβιά. Τα λουλουδάκια μας. Τι όμορφα. Αυτά. Πάω να φτιάξω ένα καφεδάκι. Να και τα τριανταφυλάκια από το κήπο μας, δεν είναι πανέμορφα. Κοιτάξτε τι ωραία χρώματα έχουν. Είναι πολύ ομορφούλικα. Και έχουν ένα άρωμα, εντάξει, μεθυστικό. Α, και αυτό είναι ωραίο. Τέλεια. Μάζεψα και την κουζίνα, ξεμπέρδεψε, έπινε για το ταψί. Εδώ έχω βγάλει κιμά, να φτιάξω μακαρόνια με κιμά για αύριο. Εδώ είχα ανάψει το μάτι για το καφέ. Εδώ μας είχε φέρει η πεθερά μου παστίτσιο το μεσημέρι να φάνε, αλλά δεν το φάγανε, δεν το φάνε το βράδυ. Κρέατα που έχουν περισσέψει. Και εγώ για αύριο θα φάνε εκείνη μακαρόνια με κιμά, εγώ θα φάω μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα, λαχανικά και μανιτάρια. Θα βάλω πιπεριές, θα βάλω μανιτάρια φρέσκα και θα φάω γεμιστά, θα φάω με την παραπάνω εβδομάδα, θα φάμε όλοι. Ή αυτή την εβδομάδα, όχι, την παραπάνω εβδομάδα. Ναι, το πρωί θα φάω ένα τόστ με μία φέτα τυρί φυτικό. Το απόγευμα το φρούτο μου, το απογευματινό πάλι δύο απογευματινά, γιατί το πρόγραμμα αυτό ήταν βασισμένο όταν πήγαινε κολυμβητήριο. Και γυμναστήριο και τρώγα και σνακ και μετά το κολυμβητήριο έτρωγα το απογευματινό μου. Αλλά το ακολουθώ έτσι, δεν με νοιάζει. Και το βραδινό μου είναι σαλάτα ομή με μία κουταλιά του γλυκού ελαιόλαδο και μία κονσέρβα καλαμάρι. Ήχτα πόδι, όπειρα θράψα, αλλά το ίδιο είναι καλαμάρι. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ θα φάω πάλι τα λαχανικά
Ψητά λιγότερα βέβαια, όχι 200 γραμμάρια, 200, όχι 250, συγγνώμη, 200, χωρίς τυρί, μόνο με μία κουταλιά χούμους. Αυτό, σε λίγο θα φάω ένα πορτοκαλάκι, πιο μετά έτσι κάτι άλλο. Τώρα πίνω καφέ, τώρα πίνω το καφεδάκι μου, θα μαγειρέψω σε λίγο το φαγητό όπως σας είπα, γιατί το βράδυ ενδέχεται να βγούμε με την αδερφή του άντρα μου για μπυρίτσα, και με τον άντρα της εννοείται, να βγούμε για μια μπυρίτσα εδώ κοντά σε εμάς. Θα δούμε, ας έχω εγώ τουλάχιστον τακτοποιημένα, μαγειρεμένα όλα τα πάντα και μια χαρά, όλα καλά. Πάω να πιω λίγο πάλι το καφεδάκι μου, να συνεχίσω, αφού μάζεψα την κουζινούλα μου, είναι έτοιμη. Να φάω και ένα πορτοκαλάκι, τα έβγαλα από το ψυγείο γιατί είναι παγωμένα και δεν μπορώ να τα φάω τελείως παγωμένα. Ο καιρός είναι μια χαρά, δεν φυσάει τουλάχιστον, αλλά κάτι άκουσα πάλι για σκόνη, για δεύτερο γύρο σκόνης. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τώρα εγώ θα δω. Αύριο είναι Δευτέρα. Λέω να ξεκινήσω πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, από τον τρίτο όροφο, γιατί σήμερα δεν μπόρεσα να τον κάνω. Μπλέχτηκα με σίδερο, μετά φύγαμε έξω για καφέ, έκανα άλλα πράγματα τέλος πάντων και έτσι δεν ασχολήθηκα με τον τρίτο όροφο. Τέλειωσε τουλάχιστον ο σύζυγος πάνω με τη ταράτσα, με τα χαλιά, με την πιλωτή, τα πάντα. Και θα ξεκινήσω, λέω, να ξεκινήσω η Δευτέρα ή Τρίτη, μάλλον αύριο, τον τρίτο όροφο και να κατέβω ένα δωμάτιο, να καθαρίζω τα πάντα όλα, εκτός από παντζούρια και κουρτίνες. Αυτά θα κάνω τελευταία. Θα κάνω τείχους, πόρτες, τις ντουλάπες έχω κάνει και απ' έξω. Θα κάνω τείχους, πόρτες, καλοριφέρ, πάνω φωτιστικά, τέτοια πράγματα, ένα δωμάτιο να καθαρίζει, να καθαρίζεται και να συνεχίζω στο επόμενο. Θα κάνω την αρχή, τη Δευτέρα και πάμε σιγά σιγά προς τα κάτω. Αυτά. Λοιπόν, θα σας κλείσω να πάω να συνεχίσω να πιω το καφεδάκι μου και θα τα πούμε σε λίγο. Και πάνω που λες, ξεμπέρδεψα με την κουζίνα. Νομίζεις ότι ξεμπέρδεψες, κοριτσάκι μου? Όχι, δεν ξεμπέρδεψες. Συνεχίζω το μαγείρεμα, μάλλον ξεκίνησα το μαγείρεμα και το συνεχίζω. Έφτιαξα λαχανικά για το βράδυ. Μακαρόνια, κοινό φαγητό. Σάλτσα δικιά μου, με μανιτάρια. Φρέσκα και καρότα τριμμένο κρεμμυδάκι και κοιμάς με τους υπόλοιπους. Μαγειρεύω τώρα γιατί πάω να ετοιμαστώ σε λίγο, αυτά που να είναι θα γίνουν, αλλά στο διάστημα αυτό θα πάω να ετοιμαστώ, ο σύζυγος καθαρίζει τα κλειδιά και τα πουλάκια έξω γιατί θα πάμε και μπυρίτσα. Άρα πάω να ετοιμαστώ, μάλλον πάω να βάλω αυτό στο φούρνο και σιγά σιγά να ετοιμάζομαι. Αυτά, θα τα πούμε σε λίγο. Πήγαμε! Πριν από λίγο γυρίσαμε από την βαλκούλα μας και ετοιμάσαμε αυτό το ταπεράκι για αύριο. Είναι μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα και μανιτάρια και το τοστάκι με φυσικό τυρί. Και τώρα θα κλείσω το βιντεάκι αυτό, θα πάω να ξεκουραστώ, κάντε μια εγγραφούλα όσο την έχετε κάνει και ένα like αν σας άρεσε και θα τα πούμε σε επόμενο. Φιλιά πολλά, καλό βράδυ!